Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena. Οι Bucks, οι οποίοι προέρχονται από δύο πολύ άνετες επικρατήσεις ενάντια στο Sky's The Limit, τον οποίο το παιχνίδι είχε ακυρωθεί την προηγούμενη φορά λόγω Λεξανδρίας, και τον Sintrim, έχοντας κερδίσει 77-53 και 80-55 αντίστοιχα. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί, ενώ οι δύο ομάδες βγάζουν τις φωτογραφίες τα διαδικαστικά για τους Bucks, οι οποίοι είναι το φαβορί, στα χαρτιά τουλάχιστον. Κάτι που αξίζει λοιπόν να σημειωθεί είναι ότι ο Φθαλμίδης είναι ο frontman των Bucks, έχοντας κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 8,4 rebound και efficiency στο σύστημα αξιολόγησης 14,6. Το οποίο 14,6 δεν είναι καθόλου υποτιμητικό και καθόλου κακό για έναν αθλητή σε οποιοδήποτε λίγα κι αν παίζει. Παρ' όλα αυτά, ως MVP θα τολμούσα να πω ότι είναι αρκετά χαμηλό, και αυτό δείχνει τον πλουραλισμό που έχουν στο επιθετικό τους παιχνίδι Bucks. Από την άλλη πλευρά, οι Blizzard, οι οποίοι είναι στο 2-4, στην 7η θέση, θα παλέψουν για την νίκη. Η θέση 5 και η θέση 7 δεν απέχουν πολύ θεωρητικά. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με μια πολύ ωραία φάση. Φαντίκα, για τους Blizzard, ο Φθαλμίδης. Φθαλμίδης θα πάρει το σουτ. Θετικό rebound ο Σαμπολάρος, αλλά θα βγάλει μια διαστική πάση και τώρα ο Φαντίκας θα τρέξει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έχοντας περάσει τους αντιπάλους του. Υπάρχει ένα μικρό σερί 4-0 αυτή τη στιγμή για την ομάδα των Blizzard. Φανταστική πάσα δέχτηκε μόνος του ελεύθερος ο Φθαλμίδης, για τον οποίο μιλούσαμε πριν. Θα κάνει το 4-2. Λίγος. Σε 2-3 από την περίμετρο. Πατήκας θα παλέψει το εκθετικό rebound, παρόλα αυτά ο Νικολάου, με συγχωρείτε, θα είχατε βάσει το rebound. Ο Φθαλμίδης θα βάλει ένα ακόμα καλάθι από το ίδιο σημείο. Σκοράρει αυτή τη στιγμή και τους 4 πόντους της ομάδας του με παρόμοιο τρόπο, αν όχι τον ίδιο. Λίγος Νίκης θα πάρει το θετικό rebound. 6-4 στο πρώτο δίλεπτο περίπου. Το πράγμα γίνεται αρκετά εύκολα. Κούτρης θα πάρει ένα σουτ και εξακολουθούν να κυλάνε εύκολα τα πράγματα, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες πιέσεις ιστορικά από την άμυνα καμίας ομάδας. Λίγος Αρβανίτης θα δώσει τον ψηλό, θα περάσει, θα μπει το καλάθι από Φαντίκα. Μολάμπες έδειξε πολύ αποφασισμένο από την αρχή ο Τσαχουβίδης να πάρει την μπάλα. Φαινόταν από το πόσο μαχόταν να ξεκλειδωθεί από τον αντίπαλό του. Μια μπάση στο πουθενά εκεί πέρα ο Ροβανίδης ήταν πιο πίσω. Στην 3 άστοχο, την κόρη μπάλα του Ροβανίδη. Άστοχο όμως. Ο Θαλμίδης θα πάρει ένα rebound. Στα Μολάμπρος. Στα 3 με ένα όμορφο τρόπο. Ματίκας, Λίζαρντ, που περάσει τις πάντες και τα πάντα. Θα στοχίσει όμως στη βάση του Στεφανιού το σουτ, σκληρό σουτ. Στα Μολάμπρος Νικολάου. Θα χαθεί κάτω στους Jeffs Bucks. Τώρα οι Λίζαρντς έχουν την πρόκληση να τρέξουν, έτσι φαίνεται. Τώρα θα πάνε σε σετ παιχνίδι. Γρήγορα εκτελεσμένη επίθεση στα 15 δευτερόλεπτα της επίθεσης της έκτακτος τους. Πολύ ψηλό σκορ μέχρι στιγμής. Στα Μολάμπρος βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουν φτάσει ήδη στους 10 πόντους και στις 6 αντίστοιχα οι δύο ομάδες. Θα πάρει ένα ακόμα πόντ. Θα πάρει σε καλύτερη θέση ο Τσαχουμπίδης για τους Bucks. Πριν πάλευε να ξεκλειδωθεί από τον αντίπαλό του, δεν τα κατάφερε.
Τώρα κατάφερε να πάρει το φάουλ χαμηλά. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Κούτρις. Κοιτάει την μπάλα ο Χατζη Νικολάου, δεν θα την πάρει. Στα πολλά μπρος. Ωραία πάσα. Έρμπολο. Σκέφτεται λίγο ο Πατήκας που θα δώσει την πρώτη πάσα. Θα καταφέρει να περάσει το χέρι του Ελκίζα. Όμορφη πάσα, πολύ άσχημο τελείωμα. Ένα φλόουτερ και αυτό άστοχο. Κεράκι. Σαμολάμπρος. Πάρε ένα σουτ, πάω στο σύσου. Δεν υπήρχε κάποιο επιθετικό rebound, καθώς ήταν αρκετά βιαστική η επίθεση των Bucks. Τερέλη θα πάρει το rebound. Πατήκας. Είναι παναφορά. Λίγκος. Στην αδύνατη πλευρά. Φάνηκε ότι θα πάρει το σουτ για τρεις. Ενώ έχουμε επιθετικό rebound, φάνηκε ότι θα πάρει το σουτ για τρεις. Από την χαρακτηριστική κίνηση που έκανε να κοιτάξει αν ήταν μέσα ή έξω από την γραμμή των τριών πόντων. Double score λοιπόν, 12-6. Παλμίδης, θα κάνει airball. Θα κάνει το λάθος του. Έχουμε αλλαγή. Περάσει ο Μπαλέκας για το Marathon Lizards. Δεξιά τέριγα. Τελικά που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα χάσει εδώ πέρα την μπάλα, καθώς ήταν κρύος. Σαν σύμφωνα θα τρέξει ο Σταμολάμπρος. Θα κολλήσει η μπάλα και θα πατήσει το αμυντικό rebound για τους Lizards. Μαχητικό αυτά τα πρώτα λεπτά, σε αυτές τις πρώτες φάσεις που πήρε, φαίνεται ότι θέλει να κυνηγήσει το... την ανάμειξή του στο παιχνίδι. Πρώτη μπάλα στο Γιάννη και φαίνεται αποφασισμένος ο coach του. Ο coach του. Coach των. Πολύ αρχαιοπρεπές που βγήκε αυτά. Μαλέκας θα στοιχεί στη δεύτερη, υπάρχει επαναφορά. Ο Θαλμίδης. Σταμολάμπρος. Πολύ όμορφη φάση για τον Χαρμάνα. Ζητεύτηκε κατά μέτωπο από τη δεξιά πτέρυγα, τώρα πρώτη πάσα στο Πατήκα. Στην Γεράκη, ο Πατήκας θα πάρει ένα σουτ πάνω σε άμυνα από την αριστερή πτέρυγα από τις 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει. 16-8, double score για μία ακόμα φορά, μετά το 12-6. Μανάς θα χάσει την μπάλα. Θα χάσει την μπάλα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο, ενώ είχε καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Παρά το rejection που δέχτηκε, το οποίο με έφαγε. Πατήκα. Απ' την κορυφή τώρα για τρεις. Αυτό δεν θα μπει. Επιθετικό rebound όμως. Από τον Μπαλέκα, ο οποίος δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ήταν εύκολο επιθετικό rebound εδώ. Αφού ο αντίπαλος του προσωπικός και εμείς μάτσαμε, δεν κάνω λάθος. Είχε μπει πολύ νοθρά στη φάση της διεκδίκησης του rebound, αν είχε μπει και καθόλου. Τρίτο επιθετικό rebound σερί από τον Πατήκα, ούτε αυτό. Δεν μπορεί να εξακολουθήσει την κατάσταση όμως, εδώ πέρα στάξει κάτι σερί. Την επόμενη φορά θα το φάνε. Σταμολάμπρος. Φαλμίδης. Θα πάρει ένα σουτ. Από τον Νικολάου. Μάχη για το rebound του Μπαλέκας. Πατήκας, πολύ ωραία προσπίση. Δεν θα τα καταφέρει όμως στο σίδερο. Κάνει μια τρίβολα, είχε σκοπό να πιδωστά μέσα. Με καμπλό! Με καμπλό θα μπει. Γεράκης ο οποίος
όπως φάνηκε είχε την πρόθεση να προχωρήσει μέσα στην ρακέτα, αλλά τον άφησαν επιδεικτικά ελεύθερο, έκανε τα τρίπλα, σούταρε και φτώχισε με τα μπλοκ. Στα Μολάμπρος τώρα την αντιπάλη πλευρά. Ο Βαλέκας είναι ακόμα εκεί, για ένα rebound, πρώτη πάση στον Μπατίκα από την Γεράκη. Κρίμα, θα ήταν ένας πολύ ωραία, ένας άψογα εξελισμένος ευδιδιασμός που ήταν να εξαιρέσουμε το χαμένο σου. Γεράκης, φανταστική πάσα. Πολύ ωραία πάσα. Βαλέκας θα προσπαθήσει να κλέψει, διαφορά είναι στο 21-8. Για τρεις, ο Μολάμπρος, ο οποίος δεν είχε καμία δίκη, ήταν μόνο αέρα το σουτ. Λίγος, θα το δέρει το χάσιο, αποσυλλιώνει ο Καρμάνα, θα πάρει το rebound. Σαλμίδης θα πάρει σε δεύτερο χρόνο τη φάση, την πάσα με συγχωρείτε. Χωρίς Νικολάου, υπάρχει κλέψιμο. Από τον Κούτρι θα δώσει ωραία στον Χαρμάνα. Πραγματικά αν εξαιρέσουμε τις άσχεσες προσπάθειες είναι πολύ κοντά το σκορ το, η εικόνα του παιχνιδιού όπως ήταν εδώ πέρα από τον Σταμολάμπρο ο οποίος θα κλέψει και θα φτάσει σε ένα εύκολο layup. Ίσως θα ήταν μια καλή στιγμή να πάρουν time out η ομάδα του Blizzards οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Πραγματικά νομίζω ότι είτε φαίνεται είτε όχι η διαφορά παρόλο που είχε φτάσει στους 13 πόντους κρίνονται σε πολύ μικρά πράγματα στα στοχεία, βγαίνουν οι αυτοματισμοί, υπάρχουν λάθη όπως τώρα και για τις δύο ομάδες. Η πάσα θα βγει παρά λίγο να βγει εκτός ωραίου αγωνιστικού χώρου. Ο Λίγκος όλοι τελειώσει έχοντας λάβει την πάσα από τον συμπαίκτη του. Προσοχή στις πάσες φωνάζει ο κόουτς τους. Ο Θαλμίνης, μου συγχωρείτε, θα δεχτεί τον μπλοκ. Ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί πέρα και ίσως φλερτάρει και με την τεχνική ποινή. Ο συγκεκριμένος διευθυντής δεν χαρίζεται. Ο Θαλμίδης θα πάρει τώρα την μπάλα. Βρέθηκε σε ένα μικρό αδιέξοδο. Υπάρχουν τρεις παίκτες τώρα στην γωνία. Παρ' όλα αυτά θα υπήρχε το καλάθι στα Μολάμπρος, αν και δεν μετράει το καλάθι, λένε οι διευθυντές. Φαλ έγινε χαμηλά. Κούτρε. Στα Μολάμπρος. Έχεις να δώσει την τεράκι φωνάζει. Ο coach. Σκληρό τελείωμα του Σταμολάμπρο, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound, δεν έχει κανένα θέμα να το τελειώσει. Ακόμα και σε υψηλότερο αντίπαλο. Δεν έχει κανένα θέμα όχι μόνο να τελειώσει τη φάση, αλλά να πάρει και το rebound. Όταν βρίσκεσαι σε μίξ μάτς, όντας κοντύτερος, πολλές φορές το να πάρεις το επιθετικό rebound είναι πιο δύσκολο από το να τελειώσει τη φάση αυτή καθ' αυτή. Γιατί μπορεί να πάρει και foul, την προσπάθεια για shoot. Εκνευρισμός στα πρόσωπα των παιχτών των Blizzards. Η ατμόσφαιρα είναι κάπως ηλεκτρισμένη. Θέλετε λίγο διαμαρτυρίες για τους διευθυντές για τις αποφάσεις τους. Θέλετε λίγο το γρήγορο τέμπο του παιχνιδιού. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Παρά λίγο να μπει ένα σουτ πίσω από το κέντρο από τον Σταμολάμπρο. Η διαφορά στους 9 πόντους. Ο Αλμίνης ο οποίος το βάζει με τον εαυτό του χρησιμοποιεί κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Το πρώτο δεκάλεπτο τέλειωσε στους 9 πόντους διαφορά υπέρ των Blizzards, οι οποίοι μπήκαν στο παρκέ όντας outsiders σύμφωνα με τα στατιστικά. Παρ' όλα αυτά η εικόνα τους δείχνει να είναι καλύτερη, κυρίως όσον αφορά την ευστοχία. Παρότι οι Bucks έχουν μείνει μόνο στους 14 πόντους, έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής. Έχουν κάπως αλληλοεξουδετερωθεί τα λάθη, θα μου επιτρέψετε να πω. Διότι έχουν κάνει αρκετά εύκολα λάθη και οι δύο ομάδες. Έχουν βγει στον εφηβιασμό, έχουν βάλει κάποια εύκολα καλάθια, ειδικά στην αρχή.
που πήγαιναν καλάθι-καλάθι για κάποιες κατοχές στα πρώτα λεπτά. Ακούστηκε να λέει είστε καλύτεροι κάτω από το καλάθι και λίγο καλύτερη άμυνα. Προφανώς αναφερόμενος στα διαδοχικά χαμένα rebound που δεν κατάφεραν να πάρουν οι παίκτες του. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι για τη δεύτερη περίοδο. Γεράκης Λιφ. Στόλους δηλαδή. Πατακός. Θα υψώσει εκεί που είναι ο ψηλός εκτηριώδης της δηλαδή του νούμερο 6 ο Χαρμάνας. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε ανάμεσα στους συμπληγάδες, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Γεράκης. Οργανώνει την επίθεση. Κοιτάει ο ψηλός μέσα στη ρακέτα. Δεν μπορεί να του δώσει εκεί πέρα. Έχουμε μαζευτεί τα 3 ή τα 4 πέμπτα της ομάδας. Πρώτη πάσα φανταστική. Έχουν βγάλει πολλούς όμορφους εκβιασμούς οι παίκτες των Bucks. Τώρα θα βγάλουν ακόμη έναν. Λεράκης σε χαμηλότερο τέμπο. Θα ανεβάσει την επίθεση. Παραλίγο να κλέψει στο Μολάμπρος. Κυνηγάνε πολύ και τώρα θα βγει σε μία ακόμα επίθεση. Σε έναν ακόμα εκβιασμό στο Μολάμπρος. Αν ήταν ποδοσφαιριστής δεν θα είχε καριέρα και θα έμεινε στην offside. Αν κρίνουμε από την εικόνα του σημερινού παιχνιδιού, το έχει κάνει ήδη 2-3 φορές. Τον Πατίκα κόλλησα λίγο. Σούτα τον Πατίκα, για 3 έστωπο. Πανίδης. Δεν θα καταφέρει να... Σταλμίδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Φαίνεται εκνευρισμένος για μία ακόμα φορά. Ο προπονητής των Λίζαρτς κάνει λόγο για... για κυκλοφορία της μπάλας. Ενώ ο Φθαλμίδης προσπαθεί να μετατρέψει το θυμό του, το φυσικό του βασικά σε κάτι ουσιώδες. Εδώ πέρα παραλίγο να μπει το καλάθι του φάουλ για τον Χαρμάνα. Θα ήταν μια πολύ ωραία φάση, η μπάλα μπήκε και μπήκε. Το έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι. Τέτοιες φάσεις που ξενερώνουν, να το πω πολύ απλά, τους παίκτες. Θα έρχεστε σε δύο ελεύθερες βολές. 26-19. Άστοχη δεύτερη, αλλά υπάρχει φυσικό rebound από τον Φανίδη. Φαλμίδης. Χαρμάνα. Ο οποίος θα γυρίσει, ούτε αυτό θα μπει. Ήταν καλή προσπάθεια. Δεδομένο των αναλογιών ήταν αρκετά καλό το σουτ με τα μπλο. Γεράκης. Μάλλον θα πάει χαμηλά. Στον Πέτσο, ο οποίος έχει περάσει τόσο να βρίσκει τον χώρο. Στα Μολάμπρος. Τρέχει σαν σύμφουνας. Είναι κοντός. Είναι... ο Σαλμίδης. Τεχνική ποινή. Όχι, δεν υπάρχει τεχνική ποινή. Ο Σαλμίδης παραπονιέται πολύ έντονα για τρίτη φορά στους διαιτητές. Δεν το θεωρώ αρκετά πιθανό να πάρει τεχνική ποινή σε κάποια φάση στο παιχνίδι. Το που έλεγα πριν για τον Σταμολάμπρο είναι ότι το γεγονός ότι είναι κοντός δεν τον φοβίζει να πάρει rebound επιθετικά από ψηλότερους αντιπάλους, να τον επιθετηθεί καλύτερα και να σκοράρει ακόμα και στην ίδια φάση σε πρώτο χρόνο. Όντας κοντός έχει χαμηλό κέντρο βάρους και φαίνεται να δείχνει ότι ξέρει πολύ καλά πώς να το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές. Ο Πιπερίδης θα περάσει για τους Lizards στον αγωνιστικό χώρο. Γεράκης. Θα δώσει στον Πατίκα. Λάθος, δεν θα δώσει στον Πατίκα. Του δώσα το χαρτί. Τώρα θα πάρει ο Πατίκας. Του
διατρίσει τη Γιωνάτζη να τα καταφέρει. Ο Σταμολάβρος, η συνήθεια που έχει είναι λατρεία πραγματικά. Έχει κάνει άπειρες φορές. Έχει βγει απίστευτες. Έχουν βγει απίστευτες. Και δικαιολογημένα ο coach των Lizards παίρνει time out. Έχει γίνει τουλάχιστον 4 φορές αυτό να βγαίνει ο Σταμολάβρος. Να έχει ξεχαστεί από την αντίπαλη άμυνα. Που να δώσουμε τα αίσθημα και στην άμυνα. Γιατί και αυτοί κλέβουν, γιατί του δίνουν την μπάλα, την τροφοδοτούν. Τον ταΐζουν με μια πολύ όμορφη ασίστ. Οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ πίσω για να ακολουθήσουν τη φάση. Και κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το 26-23. Ένας, δεν θα έλεγα ορθόδοξος τρόπος για σκοράρισμα για τους Bucks. Αλλά ασυνήθιστος αν μη τι άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν το είχαν, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν έχουν σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά έτσι φαίνεται. Δηλαδή, δεν νομίζω να είναι τυχαίο να βρίσκεται τόσο συχνά παίκτη ελεύθερο και να το εκμεταλλεύεται με τόσο μεγάλη επιτυχία. Με τόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχία. Έπρεπε να έχει περιοριστεί από την ομάδα των Lizards, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να εξανεμίζεται. Η οποία διαφορά, θυμίζουμε, είχε φτάσει μέχρι του 13 στο 21-8, αν δεν κάνω λάθος. Και από το 21-8 έχουμε φτάσει στο 26-23. Έχει τρεχτεί, έχουν τρέξει ένα επιμέρους 5-13. Οι παίκτες των Bucks, μου πήρε πολύ ώρα να το καταλάβω, να κάνω τους υπολογισμούς, δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά έχουμε παιχνίδι, φαίνεται να υπάρχει πολύ σοβαρός τραυματισμός. Στον Τσαρουχίδη, γύρισε το γόνατο. Όχι ρε φίλε, ελπίζω πραγματικά να μην έχει γυρίσει το γόνατο. Πάω, 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 Μανώλη φέρε λίγο πάω. Θα δοθεί πάγος. Ελπίζουμε πραγματικά να μην έχει γυρίσει το γόνατο, γιατί πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός. Ίσως από τους πιο δύσκολους, είναι πάρα πολύ ζώρικο σημείο το γόνατο να τραυματιστείς. Όποιος έχει ασχοληθεί με αθλητισμό το ξέρει. Δυστυχώς και έχει να πονάει. Υπάρχει αναγκαστική διακοπή. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζει. Έχουμε τραυματισμό, δυστυχώς όπως φαίνεται, αρκετά σοβαρό. Και άλλος τραυματισμός. Ενδέχεται να πέσει μετά από το δυστυχές συμβάν του τραυματισμού. Πραγματικά σε πίσω να είναι κάτι παλικάρι, γιατί φαίνεται στην διακοπή που είμαστε να φάνηκε να μην μπορεί να το πατήσει. Πραγματικά πολύ δύσκολο να τραυματίζεσαι το γόνατο. Είναι ένα από τα δύσκολα σημεία του αθλητισμού ο τραυματισμός, ο εκάστοτε τραυματισμός. Υπάρξει διάστρεμα ή κάτι τέτοιο, δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορεί να κάνει πολλούς μήνες να επανέλθει σε αγωνιστικό επίπεδο. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, συνεχίζεται. Έχουμε ελεύθερο δουλειά για τον Σταμολάβρο. Ας το αφήσει στην πρώτη. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη μετά από μια πολύ περίεργη κατάσταση. Καλά και πολύ περίεργη, μια μπάλα και ένα τυφάνι είναι. Αλλά του έπαιξε ένα παιχνίδι δύσκολο. Στους 3 τώρα θα μπει. Θα μπει, γιατί όχι. Έκανε και ένα
μια χειρονομία σε ένα χαμόγελο τώρα. Δεν το έδειξε η κάμερα ο Αποστόλου, σαν να λέει γιατί όχι, με τον τρόπο που μπήκε. Τσερέλης θα πάρει το αμυντικό rebound, τσαρυφίζει τη σκότητα. Τσερέλης, καλά λοιπόν. Το χρήσε στην επίθεση. Με αριστερό διάδρομο, airball. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Αρβανίτης. Υπάρχει... Υπάρχει επαναφορά για 14 για τους Lizards. Αρβανίτης δεν είναι καλή πάσα. Θα κλέψει ο... Θα κλέψει ο Χαρμάντας, ο οποίος παρά το περιόδες build του και το ύψος του κατάφερε να περάσει τον κοντύτερο αντίπαλό του. Δεν ήθελε να του κάνει φάουλ εφόσον κατάλαβε ότι είχε πολύ μικρές πιθανότητες ρεαλιστικά να τον κόψει ή να τον ενοχλήσει έτσι ώστε να στοχίσει. Ειδικό rebound, ένα ακόμα για την Αρβανίτη. Τσερέλης θα γυρίσει σε δεύτερο χρόνο και θα νικήσει τον Πατακό, τον προσωπικό τον ύπαλο, τον Μολάμπρος. Ο Κοντορεδιχτούλης θα μου επιτρέψετε για μπασκετικά δεδομένα πάντα, έτσι. Άσος γκάρντ τον Μπαξ, ο οποίος θα κερδίσει εδώ πέρα το φάουλ. Φάουλ είναι χαμηλά εννοείται. Σταλμίδης. Σταλμίδης, Σταμολάμπρος, πώς μπορείτε. Ο Χαρμάντας είχε δείξει από καχή της επίθεσης την πρόθεση του να πάρει την μπάλα χαμηλά. Τρεις παίκτες πάνω στη ρακέτα. Ένα σούτ από μακριά καταδικασμένο να αποτύχει, αλλά έχουμε ακόμα ένα επιθετικό rebound και φάουλ πάνω στον Κούτρι. Φάουλ το οποίο... Τα οποία χρεώνεται στον Νίκο. Υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει επικοινωνία και με τον τραυματία. Χατζη Νικολάου, Αμολάμπρος. Χατζη Νικολάου, άστοχο. Σούτ για τρεις από τη γωνία. Υπό καλές προϋποθέσεις είχε... Ήταν σωστά δομημένη η επίθεση και τον έβγαλαν ελεύθερο στη γωνία. Τώρα στην εφηδιασμό τρέχουν οι Bucks. Αμολάμπρος, Πατακός. Το Μολάμπρος θα το πάρει γιατί όχι, θα το χάσει. Στο Μολάμπρος παρά την υψομετρική διαφορά με πολλούς από τους αντιπάλους που με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα θέμα να παίζει ένας εναντίον ενός μεταξύ τους. Είτε άμεσα επιτιθέμενος κατά μέτωπο, είτε έμεσα παίρνοντας rebound, βγάζοντας φάσεις για τον εαυτό του. Υποβασταζόμενος τώρα ο οποίος φαίνεται να μπορεί να πατάει έστω και υποβοήθηση το πόδι του. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είπατε και τι ήταν. Ήταν κάποιος σουτ με διάμεσο σουτ με πάσα. Όπως και να έχει διαφορά είναι η κατοχή της Lizards. Τσερέλης στο low post, το νούμερο 25. Βερίδης, Τσερέλης θα κλέψει. Είδατε πάλι. Είδαμε πάλι το Σταμολάμπρο παραλίγο να έπαιρνε μια μπάλα και θα την μετέτρεπε σε άλλους δύο εύκολους πόντους. Καθώς όλα έδειχναν. Όσο και αν δίνει ψυχολογική υποστήριξη για να πέρα ευστοχή. Πέρα ευστοχή ο Τσερέλης. Σταμολάμπρος σταματάει την τρύπα στην δεξιά γωνία. Ματακός. Αντινικολάου θα προσπαθήσει να βάλει την μπάλα. Ο Αρβανίτης θα κρατήσει τον τον Χαρμάνα εκεί πέρα. Θα παίξει καλή άμυνα, θα τον εμποδίσει από το να πάρει μια ευνοϊκή για αυτόν θέση. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι
όσο και αν δίνει ψυχολογικό boost ο Σταμπολάμπρος με αυτές τις 4-5 φάσεις του διασμού που έχει κάνει, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να γίνεται για όλο το παιχνίδι. Δηλαδή αργά ή γρήγορα οι Blizzards θα το πάρουν πρέφα που λέμε και θα τον περιορίσουν. Ήδη έχει κινηθεί 4-5 φορές που είναι πάρα πολλές. Αρμάνας. Αρμάνας θα βγάλει προς τα έξω, επιτύχει σε κατά μέτωπο τώρα ο Κούτρης. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ. Ενώ με τη χαρακτηριστική κίνηση ο Λίγκος υπέδειξε ότι ίσως να έγινε και βήματα. Κούτρης θα εκτελέσει ένας βγάρι ελεύθερο βόλων. Η διαφορά θα πέσει κάτω από τις 10, 36-27, 36-28. Για να είμαι ειλικρινής, αν δεν είχα μπροστά μου το σκορ και δεν κρατούσα, το πώς πάει το σκορ και δεν το είχα μπροστά μου, δεν θα έλεγα ότι η διαφορά έχει φτάσει ποτέ στις 10, πόσο μάλλον στις 13. Βλέπουμε ένα ντέρμπι που αντιστοιχεί το σκορ, πραγματικά. Βλέπετε εδώ πέρα ένα κλέψιμο. Χατζηνικολάου θα βγάλει το όλο φάση στο Χαρμάνα. Πολύ όμορφη φάση. Αρμανίτης θα βρεθεί από εθνοϊκή για αυτό θέση, 4,5 μέτρα περίπου, από τη γωνία. Ο Σταμολάμπρος, ο παίκτης παράγοντας της σίγουρα. Η ομάδα των Bucks. Ό,τι παίρνουν εσύ πάνε στην γραμμή, τεσσάριο, ο Μπακ παίζει κάτω, εντάξει. Στο 4-1. Σταμολάμπρος, ο οποίος πραγματικά έχει πάρει rebound από πολύ ψηλότερους παίκτες, έχει βγει στον εφημερισμό πάρα πολλές φορές. Απόψε δεν ξέρεις από πού να τον περιμένεις πραγματικά. Χαρμάνας σε μια ακόμα προσωπική ενέργεια. Δεν θα καταφέρει φορά απέναντι στον αντίπαλο. Ο Σταμολάμπρος, κοιτάξτε που πάει. Κοιτάξτε με πόσο ζήλο κυνηγάει τη φάση και προσπαθεί να κλέψει. Με πόσο ακούραστο παίζει. Υπάρχει φάουλ τώρα. Αδιαφυγήθηκα. Με τον Πέτσο. Πόδια από τον Πατακό, η διαφορά ξανά για τους Lizards. Άξιο αναφοράς που έστω και για λίγο, έστω και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όταν δεν είχαν ζεσταθεί ακόμα οι ομάδες, η διαφορά έφτασε στις 13. Ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα τώρα. Το Μαξιαβάνι. Οι άλλοι είμαστε, φωνάζει χαρακτηριστικά από τον Μάγκο, δείχνοντας ότι υπάρχουν 3 φάουλ στην ομάδα της. Πολύ όμορφη φάση, ότι δεν είναι ο αφιλεγόμενος. Από τον Λίγκο. Χατζηνικολάου τώρα. 14 δευτερόλεπτα, χαμηλό τέμπο, κοιτάει το χρόνο. Κοιτάει και το χρόνο επίθεσης και το χρόνο συνολικό. Τον Λίγκο, ο οποίος και αυτός έχει δώσει το στίγμα του σίγουρα στο παιχνίδι. Ο Σταμολάμπρος, ο οποίος πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα με το οποίο πλήρωσε 4-5 φορές, με τον εφηδιασμό δηλαδή. Έλεξε να μην προσπαθήσει να κάνει φάουλ, να κόψει με οποιοδήποτε τρόπο να ενοχλήσει την προσπάθεια του αντιπάλου του. Όπως και να έχει, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στη Sonic Arena στη Θεσσαλονίκη. Στρογγυλό σκορ 40-30. Η
υπέρ της ομάδας των Blizzards, οι οποίοι θυμίζουν είναι στο 2-4 στον όμιλο έναντι στους Bucks, οι οποίοι είναι στο 4-2. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Αρκετά υψηλή ένταση, η οποία δεν είναι εντελώς άναρχη. Υπάρχουν σαφή συστήματα, τα οποία είναι σφαλμοφανές. Ότι υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουν οι ομάδες. Πάντως, η ομάδα των Blizzards σίγουρα έχει βελτιώσει την transition άμυνα, στην οποία έπασχε πάρα πολύ. Έχει δεχθεί, με συγχωρείτε. Τουλάχιστον 10 πόντους. 8 τουλάχιστον από τα πολλά μπροστά. Πάμε 4 φορές να βγήκε μόνος του στην ανοιχτή επίθεση, στον εφηβιασμό. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Έχουν καταφέρει να περιορίσουν τους αντιπάλους τους αρκετά ικανοποιητικά, κρατώντας τους 30 πόντους στο ημίχρονο. Ήδη έχουν σκοράρει 40 με αρκετό τρίποντο παιχνίδι. Όχι πάρα πολύ όμως, δεν βασίζονται τόσο πολύ στο τρίποντο. Κάπου εδώ πέρα θα κάνουμε και εμείς μια μικρή παύση, τα λέμε σε λίγο. Φύγετε μαζί μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι στη Sonic Arena, στη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ των γυράκιων Bucks και των Καμπίτσα Lizards. Οι Lizards, μπαίνοντας στο παρκέ ως outsiders, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά 10 πόντων. Μεταξύ άλλων, και λόγω του ότι κλείνουν τη ρακέτα τους πολύ καλά, την έχουν σφραγίσει αρκετά. Πράγμα που δείχνει ότι δεν φοβούνται το τρίποντο παιχνίδι των αντιπάλων τους. Φαίνεται να συντάσσονται με τις οδηγίες των προπονητών τους και από ό,τι του προπονητή τους, συγχωρείτε. Και από ό,τι μπόρεσα να ακούσω, να ξεκλέψω κάποιες κουβέντες επειδή είμαι την Κοθμάγκο, ήταν αρκετά σαφείς οι οδηγίες. Κάνει λόγο τώρα για άμυνα. Αυτή τη στιγμή κρυφακούω και είναι κάπως άβολο, αλλά η πληροφορία πρέπει να μεταδοθεί. Εντάξει, οι οποίοι θα κριθούν να ανέβουν μια διαφορά 10 πόντων, η οποία έχει σημαντιστεί κυρίως από δικό τους λάθος. Δηλαδή, έχουν παίξει καλά και οι Blizzards, αλλά νομίζω ότι οι Bucks τους άφησαν εν τέλει να χτίσουν τη διαφορά. Και ψεύγουν στο χέρι τους. Πραγματικά νομίζω ότι θα δούμε ένα ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την αρκετά μεγάλη διαφορά 10 πόντων δεδομένων των συνθήκων. Λοιπόν, παναφορά για τον Σάμο Λάμπρο για τους Bucks. Μιλγυράκι Bucks. Το όνομα Μιλγυράκι Bucks προφανώς είναι, αναφέρεται στους Milwaukee Bucks, στην γνωστή ομάδα του NBA. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον Σάκη Ρουβά του Πειραιά για τους γνώστες, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, ένα στις 3-10. Άστοχος ήταν το Πατακό. Αμυντικό rebound. Γεράκι. Εδώ στην μπάλα χαμηλά. Αστοχή, αλλά εκθετικό rebound. Είναι καλάθι. Τον Τσερέλη. Ελπίζω να μην υπάρχει κι άλλος τραυματισμός. Υπάρχει παίκτης στο κάτω, στο πάτωμα. Ελπίζουμε να είναι καλά. Να σηκώνεται ο Ορφανίδης, ο οποίος ερωτήθη από τον πάγκο αν θέλει να βγει, ο οποίος είπε όχι. Ο Ορφανίδης, ο οποίος δεν έχει αποτελέσει τον παράγοντα, δεν έχει κάνει την ίδια ζημιά, δεν έχει το ίδιο impact που έχει με το μέσο όρο του. Παρ' όλα αυτά έχει βοηθήσει την ομάδα του σαφώς. Θα κλέψει
ξεκινήσει τώρα. Βάλε είναι εκτός. Νικολάου. Μικρό rebound. Προπαξία Βάνη. Γεράκης κατεβάζει μία ακόμα πίσω. Deflection. Από το πόδι του Χατζη Νικολάου είναι εκτός. Γεράκης. Πέτσος. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι αλλά ίσως υπάρχει επιθετικό φάουλ. Υπάρχει και άλλο. Κι άλλος μικρό τραυματισμός όπως φαίνεται. Θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι ο Ούτρης. Αναγκαστικός. Αναγκαστική αλλαγή. Παπαλάμπρος. Κινδυνεύουμε πρόβλημα σοβαρή στην Αλεξανδρία στην ομάδα των Μπακ. Παρ' όλα αυτά ο Κούτρης με το κουμπί και ζεστάθηκε, έβαλε ένα τρίποντο. Υπήρχε μισή μάτς στη ρακέτα. Αυστηρό man-to-man το Steel Labiners των Lizards. Παρ' όλα αυτά δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Πήγαν σε κάτι καλύτερο όπως αποδείχθηκε και έχουν μπει και το τρίποντο. Yeah. Εδώ πέρα ο Φθαλμίδης σε μια πολύ ωραία φάση. Θα πετύχει το καλάθι. Έχοντας πάρει το δεξιό διάδρομο, το lay-up. Γεράκι. Αλλάζει. Βρέθηκε ελεύθερος, θα στοχίσει. Υπάρχει... out. Χατζη Νικολάου άφησε την μπάλα έξυπνα. Προφανώς γνωρίζοντας για την ύπαρξη του αντιπάλου. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Πρώτη στον Μπαξιαμάνη. Μάλιστα. Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Χαρμάνας όπως φαίνεται. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Άσχετα με τον πρωταρχικό και πιο σοβαρό τραυματισμό όπως φαίνεται. Θα στοχίσει στις επηρεασμένες και από το χτύπημα που έλαβε ο Χαρμάνας στην πρώτη βολή. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Κόντρα στα πάντα, στους πάντες και στα πάντα, θα πάρει ένα ακόμα φάουλ. Μέσα η πρώτη. Όχι το γεράκι, ο γεράκι κατεβάζει τώρα την μπάλα. Μας. Στόχι ο Τσερέλης. Υπάρχει deflection, υπάρχει πόδι. Το γεράκι. Βλέπουμε ότι ισχύει ο παλιός κανονισμός στη λίγα του βασκετάκι. Όπου ενώ εδώ πέρα παραλίγο να μπει ο Σταμολάμπρος, παραλίγο να βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι με πολύ μαεστρικό τρόπο. Αρβανίτης ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Κατάλαβε ότι το σουτ δεν ήταν καλό, πήγε ήδη για το επιθετικό rebound, δεν το πήρε όμως. Τσερέλης θα λάβει το επιθετικό rebound και δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Σταμολάμπρος. Και πίσω. Παίζει Νικολάου για τρεις, όχι. Rebound από τον Πέτσο. Γεράκης. Yeah.
2. Πολύ καλή κυκλοφορία. Αρβανίτης βρέθηκε ελεύθερος. Θα στοχίσει. Βαξιαβάνης. Συγγνώμη για ένα φάουλ αυτό. Τώρα είπαμε διαμαρτυρίες και δικαίως. Από την ομάδα των Blizzards, από τον coach. Ενώ ετοιμάζει το πατήκα στον περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από αρκετή ώρα. Το Τζέι! Καθίσει στον πάγκο ο Τσερέλης. Μετά από αρκετή ώρα, καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο. Ο Τσιαβάνης θα σκοράρει, ακούσατε τον μπράβο του πόσο το περίμενε ο coach του. Περίμενε κάποια αντίδραση από την ομάδα του. Το τρέμπο έχει κολλήσει αρκετά χαμηλά. Σουτ για 3. Περίμενε κάτω δεξιά. Ο Πατζη Νικολάου, ο οποίος με αυτή την χειρονομία είναι σαν να λέει επιτέλους. Τεράτη. Παρά λίγο να χάσει τώρα πιλώσει της ομάδας των Καμπίδα. Υπάρχει τζάμπολ. Μπάλα είναι για... Μπάλα είναι για ποιον. Μπάλα είναι για τους Λίζαρτς. Ο Ορβανίτης θα κληθεί να επαναφέρει. Πιέζει ο Νικολάου και θα κλέψουν με τον Ορφανίδη. Παρά λίγο να αλληλοκλαπεί η μπάλα. Αυτό πάει highlight. Το σίγουρα πάει highlight. Αυτό που πήγα να πω πριν, αλλά με πρόλαβαν τα γεγονότα, είναι ότι όπως είδαμε στην Λίγα του Μπασκετάκη, ισχύει ο παλιός κανονισμός. Όπου όταν μια ομάδα παίρνει, όταν ένας παίκτης παίρνει αδιαθλητικό, παίρνει δύο βολές συν κατοχή. Στην Ευρωλίγκα έχει αλλάξει πλέον αυτό. Παίρνει μία βολή και κατοχή. Θεωρήθηκε overpowered που λένε οι Αμερικάνοι προφανώς. Το να έχει δηλαδή και δύο βολές και κατοχή. Παραλίγο να χάσει εδώ πέρα ο Κούτρης. Airball shoot από τον Σταμολάβρο, ο οποίος και αυτός θα χρειαστεί ανάσες. Παρόλη την έργεια που έχει βγάλει, φαίνεται να εξαντλείται σιγά σιγά και είναι πολύ λογικό. Στόλου, Γεράκης, θα ξαναπάρει από Στόλου, θα σουτάρει για 3 απέναντι από τον Φανίδη, Σαλμίδη. Ίσως ακούσατε και τις φωνές του προπονητή των Blizzards, θα φωνάζει για να γυρίσουν την μπάλα οι παίκτες του. Βλέπουμε ότι δεν έχει επαναπαυθεί. Παρόλο το γεγονός ότι ελέγχουν το παιχνίδι οι παίκτες του και η ομάδα του. Και ο ίδιος φυσικά. Διαφορά στους 10 πόντους. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Σταμολάβρο, ο οποίος θα τρέξει στα σύμφωνα για μία ακόμα φορά. Θα ευστοχίσει. Σταμολάβρος, με συγχωρείτε, σίγουρα δεν είναι ένας παίκτης που πρέπει να αφήνει ελεύθερο. Να μπορεί να τρέχει και να αλωνίζει το γήπεδο με την μπάλα ή χωρίς, όπως έχει αποδείξει. Και είναι ένας παίκτης που έχει κρατήσει όρθια την ομάδα του. Σίγουρα έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Θέλω μόνο να πω ότι δεν έχει πάρει αρκετές προσπάθειες όσες θα μπορούσε. Εδώ πέρα χρεώνεται με φάουλο, μην κάνω λάθος. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Πατήκας. Τέσσερα και 59 για το τέλος. Οι δύο ομάδες έχουν από δύο φάουλ. Υπάρχουν πάλι διαμαρτυρίες από τους παίκτες των Bucks. Τον Σταμολάβρο και τον Νικολάου πιο συγκεκριμένα. Ο Τίκας θα στοχίσει την πρώτη. Λοιπόν, φωνές από τον coach των Blizzards, καλή άμυνα. Ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας του Σταμολάβρος το κάνει γρήγορα. Θα σουτάρει, θα πάει για δύο πόντους ανάμεσα στις εμπλιγάδες, θα πάρει σουτ. Θα πάρει δύο ελεύθερες βολές. Λοιπόν, οι διαφορές σε 9 πόντους. Μένουμε 4-50 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Θεωρητικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή και λίγο πιο μετά
είναι η κατάλληλη στιγμή για comeback. Είναι ένα πολύ καλό σημείο. Το τέλος, η μέση και το τέλος κατ' επέκταση του τρίτου δεκαλέπτου για να καλύψει μια διαφορά. Γιατί μπαίνοντας στην τέταρτη δεκάλεπτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, στην τέταρτη περίοδο, με συγχωρείτε, ο αντίπαλος σε νιώθει την ανάσταση στην πλάτη του. Νιώθει πολύ έντονα. Σταμολάμπρος, έχοντας υποστηρίξει σε μια βολή, έχει πάρει τα πάνω του. Από το ίδιο στην τελευταία βολό και λίγο πιο μπροστά θα πάρει ένα σουτ και θα ευστοχήσει. Για να δούμε. Η διαφορά στους 6. Γεράκης. Σκέφτηκε για 3. Το Αποστόλου. Ματίκας. Υπάρχει φάουλ το οποίο δεν έχει στηριχτεί στον Ορβανίτη. Οι διευθυντές είτε διαφωνεί κάποιος με κάποιες στηρίγματα είτε δεν διαφωνεί. Μπορεί να συμφωνήσει ότι είναι αρκετά σκληρή όσον αφορά το τι αφήνει και τι δεν αφήνει να περάσει. Αρκετά χαλαρή, διορθώνω. Είναι αρκετά σκληρός ο τρόπος με τον οποίο να αφήνουν τους παίκτες να παίζουν και για τις δύο ομάδες. Γεράκης. Πατήκας. Όμορφη φάση. Από τον Μπαλέκα, ο οποίος είναι ουσιαστικός, έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αρβανίτης, κοιτάξτε πόσο πιέζει τον Χατζηνικολάου, ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του και με τους συμπαίκτες του, κάτι που δείχνει ότι ίσως δεν βγήκε για τον έναν ή τον άλλο λόγο ένα play που ήθελαν. Σταμολάμπρος, ο κατάλληλος άνθρωπος τώρα για να τρέξει. Αν πάει και για 3, θα ήταν πολύ καλό. Κόβει βέβαια, χάνει την μπάλα, τα βάζει με τον εαυτό του. Την μπάλα δεν βγήκε έξω. Δεν ρίξε την βγήκε έξω. Φάουλ στον Πατικό. Πατικά, με συγχωρείτε. Το παιχνίδι, μία παίρνει φωτιά, μία σβήνει. Μία ανεβαίνει το τέμπο, μία πέφτει. Σαν το bitcoin. Ράτσι. Πατήκας, Αρβανίτης θα πάρει το screen, θα το εκμεταλλευτεί ο Πατήκας. Θα βγάλει στον Γεράκη, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Και ακούστε πώς το πανηγυρίζουν ο φάγκος των Λίζαρντς. Σταμολάμπρος θα βγάλει πάσα στον Χαρμάνα, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια δεν θα καταφέρει. Ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο δεν καταφέρει να γυρίσει. Και τώρα πρώτη πάσα στον Πατήκα. Βήματα υπάρχουν. Υπάρχουν βήματα. Κρίμα. Κρίμα για τους Λίζαρντς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προσπεράσουν για 13 πόντους για πρώτη φορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, να ισοπαρίσουν την διαφορά, τη μέγιστη διαφορά. Αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά, έσχομαι την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Λίγκος μετά από αρκετή ώρα για τους Λίζαρντς. Και μπαίνει και ο Μπαξιαμπάνης. Για να δούμε αν εκείνο το αντιαθλητικό που πήρε. Τελικά δεν έχουμε αλλαγές, έχουμε τα timeout και οθόνο. Για να δούμε αν εκείνο το αντιαθλητικό που πήρε θα τον επηρεάσει ψυχολογικά. Αν θα επηρεάσει την απόδοσή του. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέφουμε λοιπόν στο Sonic Arena στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι μπόρεσα να ακούσω στον πάγκο των Lizards, ο προπονητής του στάθηκε πάλι στην κυκλοφορία της μπάλας. Φαίνεται να έχει πρόβλημα με αυτό. Φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος από την επίδοση των παικτών του στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο τομέα. Λίγος. Θα πάρει την μπάλα. Βρήκε λίγο ανοιχτό διάδρομο, ήταν αρκετό γι' αυτό για να περάσει όσο μπορούσε να εξασίσει. Σταμολάμπρος, παλιά του τεχνικό σκηνο. Πραγματικά βγήκε άλλη μια φορά και κοιτάξτε τη χειρονομία του coach των Lizards. Το έχει κάνει 6 φορές ή 5 ή 6 φορές. Μάτικα. Πολύ όμορφη φάση. Αξίζει να δούμε highlights. Εγώ εκτιμώ ότι αξίζει.
άμυνα, μπήκε και φύγε. Θα βάζει με τον εαυτό του. Μπράβο! Ο Λίγκος. Θα χάσει εδώ πέρα την μπάλα. Ένας ακόμα εφηδιασμός εδώ πέρα. Ο Σταλμίδης δεν χρειαζόταν, δεν ήταν σωστά αυτό. Παρ' όλα αυτά εμπόδισε τον αντίπαλό του να σκοράρει. Θα αρκεστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ εύκολο να δεχτεί και το καλάθι και να ξεφύγει διαφορά στους 15, ακόμα και στους 16 αν ευστοχούσε στην συμπληρωματική βολή. Τώρα η διαφορά μπορεί να πάει για πρώτη φορά στους 15. Βολές του Λίγκου. Στο ημίχρονο μόνο δύο παίκτες των Bucks έκαναν προπόνηση. Οι υπόλοιποι κάθονταν στον πάγκο για δικούς τους λόγους. Σε αντίθεση με τους Lizards οι οποίοι έκαναν όλοι μαζί προπόνηση. Ζέσταμα καλύτερα. Ραμολάμπρος. Σουτ τρεις. Εδώ πέρα υπάρχει φάουλ το οποίο δεν σφυρίζεται. Από τον Πατακό υπάρχει φάουλ από τον Οφθαλμίδη, ο οποίος διαμαρτύρεται για ακόμα μια φορά. Έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Τσερέλης και ο Πιπερίδης μετά από πολλή ώρα. Έξω ο Αρβανίτης, ο οποίος και αυτός έχει παίξει αυτή την ώρα. Θα να ψηφώσουν το συμπαίκτη τους οι παίκτες των Λίζαν. Υπάρχει επιθετικό rebound αλλά έχει προηγηθεί. Θα πάρει πολύ όμορφα τη φάση, πολύ όμορφη φάση. Πάλι βήματα. Λίγκος. Αν ακούτε πολλές φορές μετά από κάποιο highlight να μην ακούτε βασικά, να υπάρχει άκρα του τάφους, η οποία είναι επειδή σημειώνω τις φάσεις, το τι έγινε, ποιος το έκανε και πότε. Πάρα πολύ κακό σου. Ταμπλό. Τον Τσερέλη, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του εκεί πέρα. Φορά είναι στους 13. Διαφορά είναι στους 13. Δεν έπεσα μέσα στην πρόβλεψή μου που είπα ότι θα έχουμε ντέρμπι μέχρι στιγμή στο 5ο δεκάλεπτο. Απομένει το 4ο και καθοριστικό δεκάλεπτο για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Εάν φυσικά δεν υπάρξει παράταση, βέβαια πολύ θεωρητικό αυτό το κομμάτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Κούτρης. Σαμολάβρος. Πάει μέχρι μέσα, airball. Ο Χαρμάνας είναι εκεί για να ρίξει διαφορά στο 61-50. Υπάρχει. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ο παίκτης της των Lizards είχε πατήσει τη γραμμή στην επαναφορά. Σαμολάμπρος. Τώρα
το momentum, το micro momentum. Αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία, το micro momentum είναι στην πλευρά των Bucks, έχοντας πάρει την κατοχή με έναν αρκετά ανορθόδοξο τρόπο, την οποία δεν θα την εκμεταλλευτούμε όμως ούτε σε πρώτο χρόνο με το τρίποντο του Σταμολάμπρου, ούτε με το επιθετικό rebound Παρμάνα, γιατί πολύ απλά δεν το πήρε ποτέ. Σουτ για 2 από 6 μέτρα τώρα. Άρα τον Πατίκα. Και αυτός κάνει σημαντικό παιχνίδι, αν μη τι άλλο. Άστοχος, παίρνει ήδη στο επιθετικό rebound. Παίρνει και τρίτο επιθετικό rebound. Ο Χαρμάνας, εάν δεν το έβαζε. Για να δούμε μήπως οι παλιοί δαίμονες των χαμένων επιθετικών αμυντικών με συγχωρείτε rebound θα έρθουν να ξαναστοιχιώσουν την ομάδα των Blizzard. Πολύ όμορφη φάση η οποία δεν ολοκληρώνεται από τον Λίγκο. Το rebound θα παρθεί για τους Bucks και τώρα στα Μολάμπρος τρέχει για μία ακόμα φορά, δεν κάνει κάτι άλλο, ήταν περιττή η περιγραφή για το τι κάνει ο Σταμολάμπρος. Τρέχει, δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή κάνει, δεν κάθεται και καθόλου. Έχει ξεκουραστεί ελάχιστα. Αν έχει κάτι στον πάγκο, έχει κάτι ελάχιστα. Πατήκας. Μάχη για το rebound, πολύ σκληρή. Θα βγάλει νικητή. Bucks. Άσκοφ Ζουτ, ο Θαλμίδης θα πάει σε ένα ακόμα τρίπο rebound στην διεκδίκηση και σήμερα θα τα καταφέρει. Απίστευτη πάσα, αν μπει. Απίστευτο. Τώρα ο Σταμολάμπρος είναι και στην αντίπερα όχθη και σαν δημιουργός βγάζει πλέον συνδυασμούς. Υπάρχει κλέψιμο τώρα ο Ορφανίδης ανάμεσα σε δύο, ανάμεσα στις πληγάδες. Θα τα καταφέρει. Ένα μικρό σερί 4-0. Για να δούμε. 63-56 το σκορ. Υπέροχη αυτή. Υπέροχη assist, baseball πάσα. Πάσα ολόκληρη από τον Σταμολάμπρο, ο οποίος για πρώτη φορά στη σημερινή αναμέτρηση βρέθηκε στην πλευρά του δημιουργού σε συνδυασμό. Ο Σταμολάμπρος επιτέλους, πραγματικά επιτέλους θα πάει στον πάγκο. Έχει κάνει τα πάντα σήμερα. Πατήκας παραλίγο να χάσει την μπάλα. Θα πάει για 3 φαίνεται. Δεν θα πάει ήδη για 3. Έπεσα λίγο μέσα. Θα πάει για 3 ο Τσερέλης που θα δικαιωθεί. 56-66-56. Εκεί που πήγαμε να έχουμε παιχνίδι ανταγωνιστικό. Διαφορά πάλι στις 10. Για 3 άστοχο, αλλά υπάρχει και θετικό rebound. Τον Κούτρι, Γεράκης τώρα. Γεράκης. Κλέψιμο, Παλμίδης. Νικολάου, Κούτρης, Νικολάου. Χαμηλή πάσα. Υπάρχει παράβαση στην ομάδα του Bucks. Είναι κρίμα να γίνονται τέτοια όταν πας να γυρίσεις τη διαφορά μετά από ένα
μάτς το οποίο δεν παίζεις καλύτερα από τον αντιπαλό σου αντικειμενικά, όπως εξελίχθηκε. Σουτ για δύο μακρινό. Τον Τσερέλη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ τον Πατίκα. Υπάρχει και τεχνική παιδί. Εντάξει, που έχει πάει ο coach. Υπάρχει ένταση τώρα στην ομάδα των Λίζαν. Όχι, δεν υπάρχει τεχνική παιδί. Υπάρχει επαναφορά, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κάτσε Νικολάου, θα επαναφέρει. Θα του επιστρέψει την μπάλα. Κάτσε Νικολάου, θα πάρει για τρεις. Κακή επιλογή, αλλά ο Χαρμάνας θα πάρει το rebound επιθετικό και δεύτερο επιθετικό rebound, αλλά θα χάσει σε δεύτερο χρόνο την κατοχή ο Μαλτομάξ. Γεράκη, ο οποίος έχει κουβαλήσει πολύ την μπάλα, έχει τρέξει πολλά χιλιόμετρα, θα με επιτρέψει. Νικολάου, δική τείχο μπροστά της σταματάει. Κούτρης, Κάτσι Νικολάου. Κούτρης, Κάτσι Νικολάου. Χαρμάνα στην πτώση, ένας τρεις θα το πάρει. Βρέθηκε μπροστά του αντίπαλος, αλλά κατάφερε να βρει ένα αμυγός ελεύθερο σουτ. Το πήρε και έχασε. Γεράκι. Αλλάξει, θα πάρει το σουτ. Άστοχο πολύ, άστοχο με ταμπλό. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στο νούμερο 34, στον Μπαρτσιαβάνι. Χαμολάμπρος. Κούτρης, Χαμολάμπρος θα το πάρει, γιατί να μην το πάρει. Θα το χάσει. Αν ήταν λίγο πιο εύστοχος στα τρίποντα, μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια από όλο το παιχνίδι, η ομάδα των Bucks θα μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Γεράκι. Ρέλης, πάει μπάλα χαμηλά, πάλι Γεράκης. Υπάρχει τεχνική ποινή. Πάμε να δούμε. Υπάρχει τεχνική ποινή. Το νούμερο 34. Δεν τελείωσα. Βγάζω το παίκτη μου και ερεμίζει. Υπάρχει μεγάλη ερεμίζει. Πατήκας ξαναμπαίνει που είχε... Δραματική. Τον εκνευρισμό, όχι τον τραυματισμό. Μπαξιαβάνης, ο οποίος παίρνει τεχνική ποινή. Θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο είχε και αντιαθλητικό φάουλ. Τσερέλης, Γεράκης, Πατίκας. Εντάξει, ακούστε βασικά πώς το πανηγυρίζουμε. Συμπέκτης της Lizards. Μάλιστα, μετά την τεχνική ποινή δεν υπάρχει άστοχο σουτ και rebound. Γεράκης. Μάλιστα, όταν ελήφθη η τεχνική ποινή, ο coach είπε κάτι καθόλου τηλεοπτικό. Γύρισε και είπε κάτι καθόλου τηλεοπτικό στον πάγκο του. Έβαλε μέσα τον Πατίκα, δήλωσε
αποφασισμένος να πάρει το παιχνίδι, το οποίο ήταν ήδη σε μια διαφορά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει τόσο διαφορά. Ο Πατίκας μπαίνει μέσα και καθαρίζει το ήδη καθαρισμένο παιχνίδι. Είχε καθαριστεί, σφουγγάρισε κιόλας με 5 πόντους, αν είχε ήδη καθαριστεί. Υπάρχει φάουλ. Θα πάρει ο Χαρμάνας, ο οποίος έχει κερδίσει αρκετά ζευγάρια ελευθέρων πολλών. Έχει αστοχήσει σε αρκετά βέβαια. Η διαφορά θα πέσει στις 13. Δεν θα πέσει στις 12. Ο Θαλμίδης μάχεται για ένα ακόμα rebound, δεν θα καταφέρει. Πατίκας. Φωνάζει όλο από τον πάγκο, δηλαδή να εξαντλήσουν όλο τον χρόνο επίθεσης, υποθέτω. Υπάρχει φάουλ ακριβώς την ίδια ώρα που φώναζε ο πάγκος τον Λίζαντ, όχι χωρίς φάουλ. Υπάρχει φάουλ για την αντίπαλη ομάδα βέβαια. Γεράκης. Γεράκης στην κορυφή. Θα δώσει χαμηλά στον Πέτσο. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά, αλλά δεν νομίζω να έχει τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Οι Bucks, οι οποίοι έχουν περάσει 37 λεπτά μέσα στο παρκέ, κυνηγάνε πλέον ένα βουνό, ένα μπασκετικό θαύμα. Πέτσο. Θα δώσει τον Τσερέλη, αλλά θα τελειώσει η επίθεση. Δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίκτες των Lizards. Για να δούμε, η ελπίδα που φέρει πάντα τελευταία. Σαμ Ολάμπρος, ο οποίος έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Ενώ θα έχει στοχίσει για τρεις. Υπάρχει Νικολάου. Στον Μολάμπρος, ο οποίος για την ομάδα των Bucks έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και ό,τι δεν περνούσε από το χέρι του, το έκανε να περνάει από το χέρι του πριν το πράξει. Εδώ πέρα στον Μολάμπρος θα κλέψει. Θα πάει, δεν θα τελειώσει η φάση, απίστευτο. Κοιτάξτε πως μένει πίσω, δείχνει πως έχει ξενερώσει. Τώρα 5 εναντίον 4, το σουτ δεν θα μπει. Μην πείτε ότι θα ξαναβρεθεί ελεύθερος. Όχι, έχουμε στρέψει οι παίκτες. Κούτρης, καλά πάει. Δεν πήγε, καλά δεν πήγε. Γεράκης. Γεράκης, Πατίκας. Πάσε πίσω από την πλάτη. Αρβανίτης, Γεράκης θα το πάρει, γιατί να μην το πάρει. Θα το πάρει, γιατί να μην το βάλει. Και κάπως έτσι, διαφορά ξανά στις 13. Ο Λάμπρος. Για τα τυπικά, οι παίκτες των Bucks έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν. Ενώ υπάρχει αλλαγή, μπαίνει το νούμερο 30 και το νούμερο 23 για την ομάδα των Wizards. Λίγος και ο Αποστόλου. Βγαίνει ο Τσελοκίδης. Ο Τσερέλης, με συγχωρείτε. Σουτ για 3, διαφορά στους 10. Γεράκης, θα αλλάξει τον ψηλό. Σουτ για 3 από την περίμετρο. Ή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν πάσα, εφόσον ήταν airball. Ένας άνθρωπος πολύ οπτιμιστής θα μπορούσε να πει ότι ήταν σχεδιασμένο και ήταν πάσα για τον Πατίκα, ο οποίος θα πάρει 2 ελεύθερες βολές. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Χατζη Νικολάου. Δεν έπεσα μέσα όσον αφορά τον ντέρμπι, δεν είδαμε ντέρμπι, μόνο σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, στην οποία το σκορ
στο 4ο δεκάλεπτο σε κάποια φάση που πήγε στις 7, ενώ έχει ακουμπήσει και τις 17. Μπορεί και παραπάνω, δεν είμαι πολύ σίγουρο για το συγκεκριμένο. Υπάρχει οι οποίοι έβγαλαν μια αντίδραση, αλλά μερική αντίδραση. Δεν κατάφεραν να γυρίσει το παιχνίδι. Διαφορά στους 12. Σταμολάμπρος. Κούτρης. Ο Χαρμά να ζητάει πάλι την μπάλα. Σταμολάμπρος. Στην πιατρής από τη γωνία. Ούτε τώρα θα πει. Σταμολάμπρος θα πάρει ένα ακόμα rebound. Στάχτηκε λίγο τυχερός στο συγκεκριμένο επιθετικό rebound, γιατί η μπάλα πήγε ακριβώς εκεί που ήταν αυτός. Στην βασική του, στην φυσική του θέση ως guard, ως άσος, στην κορυφή της βάσης, στην κορυφή του τρυπόντου. Φάουλ, όπα, άσχημο πέσιμο από τον Παλμίνη. Παλμίνη. Δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε αν η διαφορά θα πέσει κάτω από τις 10 τουλάχιστον, μέχρι το τέλος του βίντεο. Οι Λίζαρτς οι οποίοι θα προχωρήσουν στην... Εδώ παραλίγο να... Οπα! Πολύ σκληρό φάουλ. Ο Χαρμάνος έχει φάει πολύ ξύλο, μπασκετικό ξύλο, θα με επιτρέψει την έκφραση. Έχει κερδίσει πάρα πολλές βολές. Χαρμάνος θα στοχίσει σε ένα και σε μία ακόμα βολή. Θα μπει η δεύτερη. Γεράκης. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Δεν έχουν ήδη προσέλθει οι αντίπαλες ομάδες. Η μία αντίπαλη ομάδα, η οποία θα παίξει ακριβώς μετά από αυτήν. Τέσσερις αγώνες σήμερα και εκεί στη Sonic Arena στη Θεσσαλονίκη. Μετά την μη διαθεσιμότητα δυτικού γηπέδου. Λόγω μερικής κατεβάθησης. Περίδης. Θα στοχίσει σε μία βολή. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Επιθετικό rebound. Σουτ για τρεις. Άστοχο σουτ για τρεις. Airball. Από τον Αποστόλου. Πίκρη σημασία έχει. Το παιχνίδι έχει κρυφθεί. Ο Σταλμίνης θα πάρει ένα σουτ από μέση απόσταση, δεν θα το καταφέρει. Θα πάρει την μπάλα μετά από μια συγκυρία. Περίεργη. Σταμολάμπρος θα στοχίσει και αυτός σε ένα σουτ. Υπάρχουν βήματα και όχι φάουλ αυτή τη φορά στο Χαρμάνα, ο οποίος έχει τροφοδοτηθεί πάρα πολύ στη ρακέτα. Λοιπόν, δεν θα κάνω επίθεση, λέει ο Γεράκης. Υπάρχει, θα εκδηλώσω τελικά επίθεση ή όχι. Δεν είναι και ζωτική σημασία. Όπως φαίνεται, δεν θα εκδηλώσω. Και οι παίκτες αλλήλως χαίρονται. Τελικό σκορ στην Sonic Arena λοιπόν 76-65. Οι Lizards, οι οποίοι θα προχωρήσουν στο 3-4 στον όμιλο. Με τη σειρά τους οι Bucks θα προχωρήσουν και αυτοί στο 4-3. Τέσσερις νίκες και τρεις ήττες για τους Bucks, τρεις νίκες και τέσσερις ήττες για τους Lizards. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι, είδαμε ένα περίεργο παιχνίδι θα έλεγα. Υπήρξαν περίεργα πράγματα πολλές φορές κατά εξακολούθηση μέσα στο παιχνίδι. Υπήρξαν πολλοί συνδυασμοί στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Lizards οι οποίοι φωνάζουν το όνομά τους. Οι Bucks μπορούν να κρατήσουν την σταθερή συνεισφορά του Χαρμάνα, ο οποίος τροφοδοτήθηκε πάρα πολλές φορές. Η αστοχία του βέβαια τον πρόδωσε. Χρησιμοποίησε πάντως το κορμί του
προς όφελος του, πήρε πολλά ζευγάρια ελεύθερων βολών, τέλειωσε πολλές φάσεις, πήρε αρκετά rebound και τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Βεβαίως την εξαιρετική εμφάνιση του Σταμολάμπλου, ο οποίος ήταν αυτός που ξεχώρισε από τον Ναβάγιο, όπως αποδείχθηκε της ομάδας του των Bucks. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Να είστε καλά, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας και όχι μόνο τους ανθρώπους σας. Ο κόσμος χρειάζεται αγάπη τις μέρες που ζούμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον αθλητισμό, να τον έχετε μέρος της ζωής σας, τόσο έμπρακτα τόσο όσο και θεωρητικά, γιατί και η θεωρία στον αθλητισμό έχει τις βάσεις της. Μαθαίνει το σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους, την κατανόηση, το εφαγωνίζεστε. Να σύντη θετική πνοή θα σας αφήσουμε για αυτόν τον αγώνα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.